Αδειάζουν τα ταμεία των οδηγών ταξί με την αύξηση των οχημάτων βαν που παράνομα τους υποκλέπτουν το μεταφορικό έργο. Οργισμένοι και προβληματισμένοι οι επαγγελματίες οδηγοί πασχίζουν να βγάλουν το μεροκάματό τους ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρχών προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των βαν. Όταν έχουμε προβλήματα, όταν έχουμε συνοστισμό, όταν δεν θα βρεις εύκολα ταξί στην πιάτσα σημαίνει ότι έχουμε πολύ κόσμο. Άρα Ποιο είναι το μέγεθο να έχουμε τουρισμό. Από εκεί ζούμε και ε, τρομόλοι. Παραλαμβάνουν πελάτε που είναι πελάτες του ταξί και εκμεταλλευόμενοι κάποιοι αυτό το γεγονό μεταφέρουν πελάτε με πολύ χαμηλότερο κόμιστρο από το νόμιμο κόμιστρο που οφείλουν αυτοί οι πελάτε να. Πληρώσουν στο ταξί και έτσι δημιουργούν και ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη του Ηρακλείου, και καθώ βρισκόμαστε στο πικ τη τουριστική σεζόν, οι οδηγοί ταξί έχουν διπλασιάσει τον χρόνο αναμονή του στον χώρο των αφήξεων, τη στιγμή που τα βάν εκτελούν και μικρέ αστικέ διαδρομέ. Μα κλέβουν το μεταφορικό μα έργο, με αποτέλεσμα η δουλειά σε να μειώνεται συνέχεια κάθε μέρα και περισσότερο, και ενώ βγαίνουν στι ειδήσει και λένε όλοι ότι είναι μια καλή χρονιά του τουρισμού, τουρισμό. Δυστυχώ για το ταξί δεν είναι καλή χρονιά. Η υποκλοπή είναι τεράστια και χωρί έλεγχο. Όσο η αστυνομία και αν προσπαθεί, δεν προλαβαίνει, είναι τόσο πολλά τα παράνομα. Μιλάμε τώρα για κάπου 7.000 βανάκια σε όλο το νησί. Με αποκορύφωμα, επειδή εδώ είναι το μεγαλύτερο και το κεντρικότερο αεροδρόμιο, να γίνεται ο μεγαλύτερος χαμός. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η διαφορά των βαν με τα ταξί είναι ότι τα πρώτα πραγματοποιούν προγραμματισμένες διαδρομές, μεταξύ των οποίων πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο αναμονής, σε αντίθεση με τα ταξί που μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε κούρσα ανα πάσα ώρα και στιγμή. Δεν δουλεύουν νόμιμα καταρχήν, δεν φορολογούνται, κανείς δεν ξέρει πώς φορολογείται το, το βανάκι. Ε, ή, ε δεν ξέρει με τι τρόπο πρέπει να δουλεύει άλλα πρέπει να δουλεύουν ένα τρίωρο, άλλα ένα μισάωρο, αν είναι με τα οδηγού, αν είναι ενοικιαζόμενο, αν είναι από τα γραφεία, όλα αυτά. Κανεί δεν γνωρίζει πώ πρέπει να δουλεύει ένα βανάκι. Ούτε και η αστυνομία μπορεί να τα ελέγξει. Όπω δηλώνουν οι οδηγοί ταξί, ο τζίρο του έχει μειωθεί πάνω από 30% τη στιγμή που ο τουρισμό πάει για νέο ρεκόρ στο Ηράκλειο. Αγανακτισμένοι ζητούν την οριστική λύση αυτού του ζητήματο, με του ίδιου να εναποθέτουν τι ελπίδε του στην επίσημη πολιτεία.